Όχι πριν τις 9 Απριλίου. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός Απρίλιο ή Μάιο. Άρα κάπου εκεί είμαστε. Επομένως έχουμε λίγο το τοπίο, μέσα στο οποίο θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά κακά τα ψέματα, έχουν πάντα μια σημασία οι ημερομηνίες των εκλογών. Όμως είμαστε στο τελευταίο στάδιο της κυβερνητικής θητείας τώρα. Το μείζον είναι ότι προχωράμε προς τις εκλογές. Και θέλω να σκεφτείτε τι ήταν αυτό που χαρακτήρισε όλη την περίοδο της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλα ζητήματα. Γιατί και το παρελθόν, αλλά και οι τοποθετήσεις που κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, ουσιαστικά θα καθορίσουν και θα προσδιορίσουν το ποια είναι τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα, πάνω στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν οι Έλληνες πολίτες στις επικείμενες εκλογές. Αυτή η σύγκριση είναι, αλλά και στην τελευταία ανάλυση, δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές κοσμαντιλήψεις, δύο διαφορετικά πολιτικά προγράμματα, τα οποία θα κριθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Άρα ψηφίζεις να σταματήσει ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών στη θάλασσα, να ξαναγεμίσουν τα νησιά μας, να σταματήσει η οποιαδήποτε ορθολογιστική προσέγγιση στη μεταναστευτική πολιτική και κυρίως ψηφίζεις να γκρεμιστεί ο φράχτης στον Εύρο. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεις μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που λέει σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν είναι ξέφραγο αφέλη. ΣΥΡΙΖΑ. Τότε πολιτική κατευνασμού σας την εξήγησε. Στη δική μας διακυβέρνηση, παρόν σε αυτές τις συμφωνίες που θωρακίζουν τη χώρα, δεν τις υπερψήφισε. Αλλά δεν τόλμησαν να πούνε και όχι, άρα κράτησαν αυτή τη στάση που τους αρέσει τόσο πολύ, την λίγο μελάτη, τη λίγο μεσοβέζικη, ένα ξεψυχισμένο παρόν. Αλλά ποια είναι η πρόθεσή τους η πραγματική, αυτή που ακούστηκε αργότερα. Τσίπρας, θα επαναδιαπραγματευτώ τις συμφωνίες τις αμυντικές. Σας είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τον ένφια κατά 30%. Τον μειώσαμε κατά 35%. Σας είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές. Τις μειώσαμε. Σας είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τη φορολογία εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Την μειώσαμε. Σας είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τη φορολογία στα συνεταιριστικά και ομαδικά σχήματα των αγροτών. Την πήγαμε στο 10%. Ό,τι σας είπαμε ότι θα κάνουμε σε επίπεδο φορολογικό, το κάνουμε. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναγυρνάς στις σκευωρίες και στα ψέματα και μάλιστα όπως ενημερώθηκα ο κύριος Σπύριζης μας είπε ότι θα μας επιβάλλει και τη δημοκρατία άμα δεν μας αρέσει με το καλό, θα μας την επιβάλλει με το άγριο. Ενημερώνω ότι έχουμε τρομάξει τρομερά όλοι. Από χτες αγωνιούν τι θα συμβεί με την αγριάδα του Σπύριζη και του Πολάκη. Πέρα από την πλάκα των δηλώσεων, είναι όμως μια αντίληψη. Προφανώς αυτά δεν ισχύουν και δεν θα γίνουν, αλλά αυτό φανερώνει τι έχουν στο μυαλό τους.